Μέσα από ένα βιβλίο που αποτυπώνει την ιστορία του τόπου στο πέρασμα των αιώνων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Μύρωνα αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη για τους κατοίκους της περιοχής. Το βιβλίο, το οποίο καταγράφει γνωστές και άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας και παράδοσης, πραγματεύεται την ιστορικότητα του χωριού από τη μινωική εποχή ως και πρόσφατα. Μιλάμε για μια ιστορία του Αγίου Μύρωνα 4.000 χρόνων. Στην πορεία αναφερόμαστε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στη Μακεδονικούς Αγώνες, στο Γερμανική Κατοχή, που στη Γερμανική Κατοχή το πλήρωσε ο Άγιος Μύρωνας ακριβά. Η έκδοση περιλαμβάνει σημαντικά ντοκουμέντα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, όπως εξηγεί ο συγγραφέας και επί 34 χρόνια γραμματέας της τοπικής κοινότητας Ιωάννης Φραγιαδάκης, ο οποίος χρειάστηκε να ανατρέξει στις μνήμες και τις αφηγήσεις των παλαιότερων κατοίκων της περιοχής. Εδώ υπήρχε το φρουραρχείο των Γερμανών στον Άγιο Μύρωνα, επιτάξανε 9 σπίτια των Αγιομυριανών, υπήρχε ομάδα των SS, εκείνων των ανθρώπων σε εισαγωγικά. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο στη ζωή, όχι μόνο του Αγίου Μύρωνα, στους οπλαρχηγούς Ντεντιδάκη, Χατζάκη, Καλημεράκη, που σε αυτόν εδώ τον τόπο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στο 1866 τον Αύγουστο, μαζεύτηκαν όλοι οι καπεταναίοι από τη Μεσαρά, την Πεδιάδα, το Τέμενος και το Ρέθυμνο, ορκίστηκαν, πήραν τα όπλα και άρχισε η Επανάσταση. Την έκδοση είχε επιμεληθεί η διδάκτορας φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ειρήνη Κασοτάκη. Είπα ευχαρίστως αμέσως, γιατί το θεώρησα μεγάλη μου τιμή. Όταν ξεφύλισα τα χειρόγραφα του, πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί είδα πληροφορίες και διάβασα πληροφορίες που δεν τις γνώριζα για το χωριό μου, και θεωρώ ότι όλα αυτά έπρεπε να καταγραφούν και να μείνουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, από τα μινωικά χρόνια μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Το βιβλίο «Άγιος Μύρωνας στο πέρασμα των χρόνων» παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο Άλσος Χριστού στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Ράφκια 2018.